Συνάδελφοι, νότιος τομέας ή αλλιώς Αθηναϊκή Ριβιέρα, με επίστοση για το 2020 28.961.000, εκ των οποίων τα 20 εκατομμύρια θα τα δώσετε για το Φαλιρικό Όρμο. Ουσιαστικά στρατηγικός στόχος και της τωρινής Περιφερειακής Αρχής, αλλά και της προηγούμενης, κατ' εντολή του εφοπλιστικού κεφαλαίου, ώστε να γίνει το Παρελιακό Μέτωπο ένας προορισμός υψηλού επίπεδου, όπως και κατά καιρούς και προεκλογικά δηλώσατε, ούτε λόγος φυσικά για το υψηλό επίπεδο των λαϊκών οικογενειών που μένουμε εκεί, για τις ανάγκες μας ουσιαστικά. Ουσιαστικά θα είναι ένας τελικός προορισμός κουραζιέρας. Τα σχέδιά σας είναι κόντρα στις ανάγκες για ποιοτική αναψυχή. Άλλωστε, η εμπειρία μας όσους μένουμε εκεί το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, στη Μαρίνα Φλίσβου, στο Ίδρυμα Νιάρχου, στον Αστέρα Βουλιαγμένης, ακριβές παροχές για τη μέση λαϊκή οικογένεια, εργασιακές σχέσεις ουσιαστικά γαλέρας, με ψίχουλα μισθούς και 12 ώρα εργασίας. Εμείς το Παραλιακό Μέτωπο, έτσι όπως έχουμε ξανατοποθετηθεί, το θέλουμε με άλλη χρυσή γη, συνάδελφοι. Το θέλουμε με ελεύθερους χώρους για αναψυχή, δωρεάν ανοιχτές παραλίες και δυνατότητα αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ποιοτική λαϊκή κατοικία που έχει ανάγκη ο νότιος τομέας, δομές εκπαίδευσης και υγείας. Και κοιτάξτε να δείτε, είναι οξύμορο. Είναι οξύμορο για το ελληνικό Las Vegas που θέλετε να φτιάξετε και σχεδιάζετε, να έχουμε δίπλα το ρέμα Πικροδάφνης, που λόγος δεν γίνεται για την οριοθέτησή του, για το συντήρησή του, για την πλημμυρικά έργα που χρειάζονται και τα έχουμε κουβεντιάσει σε προηγούμενο περιφερειακό. Είναι οξύμορο στον Άγιο Δημήτριο, δίπλα από το μοσαϊκό που είπε η προηγούμενη συνάδελφος, να υπάρχουν 5 από τους 7 παιδικούς σταθμούς που ουσιαστικά είναι σε νοικιαζόμενα κτίρια. Και είναι οξύμορο στη Γλυφάδα να έχουμε σχολείο που να είναι γυμνάσιο, το 7ο γυμνάσιο που να είναι σε πολυκατοικία. Επίσης, οξύμορο για μας είναι ότι η ανάπλαση της οδού Πειραιός, που θέλετε να τη φτιάξετε σαν κέντρο πολιτισμού, με γροβγούς ρυθμούς φυσικά, έχει απαγορευτικά εισιτήρια για όλους όσους μένουμε εκεί πέρα. Ενώ για 15 χρόνια που διεκδικούμε τα σφαγεία να γίνουν χώρος πολιτισμού και αθλητισμού στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου, κουβέντα δεν γίνεται. Υπογειοποίηση του προαστιακού, αλήθεια. Τι κουβεντιάζουμε τώρα, γιατί δεν είναι ένα σχέδιο που βασίζεται στο κόστος όφελος, όταν θα είναι μια ανάσα για τους κατοίκους εκεί της περιοχής η υπογειοποίηση με χώρους πρασίνου αθλητισμού που έχουν ανάγκη. Κουβέντα φυσικά δεν γίνεται, που θα ήταν ανάσα ζωής όχι μόνο για το νότιο, το δυτικό και το κεντρικό τομέα, το ζήτημα του ελαιώνα. Αλλά και αυτό το έχετε διευθετήσει στη λογική φυσικά του κάλυψης αναγκών των ιδιωτικών μεγάλων επιχειρήσεων. Κυρία Βαλαβάνο, για μας, όσο μπορείτε, φυσικά, δεν είναι τίποτα από αυτά οξύμορο. Δεν είναι οξύμορο, γιατί οι κάτοικοι του νότιου τομέα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, αναδεικνύονται και βλέπουν κάθε μέρα να γίνονται μπαλάκι μεταξύ των δημοτικών αρχών, λέγοντάς τους ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Και το είπε και ο συγκητής μας πριν. Αν θέλετε να καλύψετε τις λαϊκές ανάγκες ουσιαστικά όλου του λεκανοπέδιου και της περιφέρειας, διεκδικήστε από τον κρατικό προϋπολογισμό χρηματοδότηση. Αλλά δεν θέλετε κάτι τέτοιο και σήμερα αποδεικνύεται για άλλη μια φορά αυτό με τον σημερινό προϋπολογισμό που κουβεντιάζουμε, ότι όλα εξυπηρετούν στη λογική κόστους ωφέλους για την εξυπηρέτηση και για την αύξηση ουσιαστικά των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου των ιδιωτικών επιχειρήσεων και όχι για τις δικές μας ανάγκες. Ευχαριστούμε, κυρία Βαλαβάνη.